Συνελήφθη εχθέ το μεσημέρι, 35χρονο YouTuber για εμπορία ανθρώπων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ατόμων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω αναπηρία. Ο 35χρονο κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023 διατηρούσε προφίλ με ψευδόνυμο στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικέ συμπεριφορέ σε βάρο ατόμων με νοητική στέρηση, με σκοπό να αποκομίζει χρήματα από του συνδρομητέ. Συνελήφθη λοιπόν εχθέ τα ξημερώματα στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώ είχε μόλι ολοκληρώσει μία ακόμα τέτοια ζωντανή σύνδεση με δύο άτομα τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του και τα οποία με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενία. Θα πούμε ότι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο 35χρονο ενώπιον των δικαστικών αρχών. Να πούμε ότι αυτό ο μάγκα έβγαζε λεφτά από την αναπηρία, την νοητική στέρηση ατόμων. Αυτό έκανε, δηλαδή έφερνε διάφορα άτομα στο σπίτι του εδώ, έτσι όπω βλέπετε αυτό το σκηνικό. Τα ξεφτίλιζαν, τα εξεφτέλιζαν εντελώ αυ, αυτού του ανθρώπου. Εκμεταλλεύονταν δηλαδή ε, αυτή την αδυναμία του να αντιδράσουν, να αξιολογήσουν, να, να σκεφτούν, να πετάστες. κατανοήσουν τι γίνεται. Υπήρχαν και κάτι άλλοι πιο μάγκες ακόμα από αυτόν, οι οποίοι πλήρωναν για να τον δουν να εξευτελίζει ανθρώπου. Είμαστε που το λέγαμε. Είτε... 20.000 20 ε, 20 ε, επισκέψει την προηγούμενη φορά είχαμε Είτε το... με, πώ το λένε, με σεξουαλικά βίντεο, είτε με ξυλοδαρμού, είτε με κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Καλά, για λεκτική κακοποίηση δεν το συζητάμε. Ήταν κα... το, το πιο απλό το οποίο γινόταν εκεί πέρα. Πάρα πολλοί μάγκα. Α τα εξηγήσει τώρα αυτά και στο δικαστή του και να πάει να κάνει παρέα σε άλλου μάγκε οι οποίοι είχαν παρόμοιε συμπεριφορέ και πιάστηκαν. Ακριβώ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ακριβώς αυτά τα πράγματα έτσι είναι. είναι. Σίγουρα. Πρέπει έτσι να είμαστε κάθετοι απόλυτα σε αυτού του είδου συμπεριφορέ. Έφυγα και μετά από αυτό. Δηλαδή, μαθητέ τιμωρίε σε τέτοιου είδου περιστατικά έτσι, γιατί υπάρχει και ο μιμητισμό στη ζωή μα και δεν είναι καλό. Αυτό ξεφύγει την κοπελίτσα και θα πήγαινε έτσι... να δώσει η προκαταβολή να πάρει αυτοκίνητο μετά, α πούμε, με τα λεφτά. Σωστά, σωστά Γιώργο. Έχει απόλυτο δίκιο.